Έρχεστε πολύ συχνά στην περιοχή, γιατί υπάρχει και το σχετικό υφυπουργείο εδώ, Υφυπουργείο Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας Τράκης. Τι θα δούμε το επόμενο διάστημα όσον αφορά τα κρίσιμα και κύρια ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε? Έχουμε πολλά ζητήματα να αντιμετωπίσουμε στην Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία μας και στη Θράκη. Δουλεύουμε πάρα πολύ και με τις τρεις περιφερειακές αρχές και με όλους τους δημάρχους της περιοχής. Ήδη είναι σε εξέλιξη πολλά και σημαντικά έργα υποδομών, οι οποίοι έχουν σκοπό να διευκολύνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Και δουλεύουμε και με νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να δώσουμε πραγματικά κίνητρα στους πολίτες της χώρας, στους πολίτες Μακεδονίας Θράκης, με την πρημοδότηση για παράδειγμα της εντοπίας, να μείνουν και να εργαστούν στον τόπο τους. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσουμε είναι το δημογραφικό. Όσον αφορά τώρα στον απόϊχο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, τι θα ακούσουμε? Θα περιμένουμε μέχρι το βράδυ να ακούσουμε ομιλία του Πρωθυπουργού. Η ομιλία θα είναι εστιασμένη στο μέλλον, θα είναι εστιασμένη στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα τα επόμενα χρόνια, πώς η Ελλάδα θα είναι ένας παράγοντας σταθερότητας, ένας παράγοντας ανάπτυξης σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Υπομονή μέχρι το βράδυ. Κάτι τελευταίο, οι πολίτες που στενάζουν πολλές φορές με την καθημερινότητα, με τα προβλήματα, με την ακρίβεια, με πολύ απλά και ουσιαστικά πράγματα, γιατί δίνουμε αριθμούς στη δημοσιότητα, που εξαιρετική πολλές φορές, αλλά στην τσέπη του καταναλωτή περισχύει κάτι άλλο. Η ακρίβεια είναι όντως ένα φαινόμενο της εποχής. Εργαζόμαστε και με ελέγχους στην αγορά, αλλά και συντονισμένα με κίνητρα, με το e-καταναλωτής για παράδειγμα, προκειμένου να διευκολύνουμε τους πολίτες να επιλέξουν τα φτηνότερα προϊόντα που είναι διαθέσιμα. Σε κάθε περίπτωση όμως η κυβέρνηση είναι εστιασμένη στην βελτίωση της καθημερινότητας. Εμείς από την πλευρά μας ως Υπουργείο Εσωτερικών θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τη γραφειοκρατία, να καταργήσουμε πιστοποιητικά και να μπορέσουμε να εξυπηρετούμε πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη διαφάνεια τους πολίτες.